επανήλθα, θα σας δείξω έναν τρόπο που χρησιμοποιούσαν παλιοί περισσότερο, εκτός από αυτό το σφυριχτράκι. Τώρα βέβαια όλοι οι καινούργοι έχουν αυτά αρκετά καλά και εξυπηρετικά, τα ηλεκτρονικά κουρδιστήρια. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν εμείς όταν εγώ είχα βγει, φανταστείτε είμαι 50 χρονών και εγώ όταν ξεκίνησα μόνο 17, είχαμε τα διαπασόν που θέλει πολύ καλό αυτή. Το διαπασόν χρησιμοποιείται με το εξής τρόπο για όσους δεν το ξέρουν. Χτυπάμε και ακουμπάμε στο καπάκι. Και ακούτε το λα. Ή χτυπάνε οι περισσότεροι και βάζουμε, ακουμπάμε εδώ. Ο ήχος είναι πάρα πολύ αισθητός και ακούγεται. Θα κουντήσουμε λοιπόν με τον παραδοσιακό τρόπο, αξίζει τον κόπο να το δούμε. Είδατε μετά από το τράβημα στις χορδές πόσο κατέβηκαν, πόσο κατέβηκε και πόσο έπεσε. Είμαστε εκεί περίπου. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Thank you.
με την κιθάρα μας. Βλέπετε εδώ ένας ήχος. Πρέπει να χουρδίσουμε 10.000 φορές. Πρέπει να πατήσουν καλά. Σωστά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικό κουντιστή. Το ηλεκτρονικό κουντιστή το έχουμε έτσι ώστε για να μπορέσουμε να μετακινήσουμε αν χρειαστεί τους μπερντέδες σε αποστάσεις τέτοιες ώστε να συμφωνούν οι ακριβώς συνότες. Αυτό θα το δούμε αργότερα, αφού θα προηγουμένως κατασταλάξουμε και να δούμε τι θα γίνει με τον καβαλάρι. Νομίζω ότι γίνεται, διότι εδώ πέρα βλέπετε ότι όπως τεντώνει στις χορδές αρχίζει και στραβώνει σιγά σιγά εδώ πέρα. Κάθονται βέβαια και οι χορδές γιατί είναι περασμένες τώρα. Και αυτή εδώ πέρα ίσως λέω, σας είπα προηγουμένως ότι δεν είμαι και οργανωποιός, τραβιέται, έχει εδώ τραυματιστεί λίγο και αρχίζει και τεντώνει σιγά σιγά, τεντώνει και μάλλον με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνει και χορδές και ξεκουρδίζει. Εδώ θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα σταθερό. Έτσι βλέπετε κιόλα ότι αυτές εδώ οι χορδές, οι μη για παράδειγμα, επειδή είναι και σε ψηλή οκτάβα, τεντώνονται περισσότερες και θα δείτε περισσότερο και θα δείτε ότι αυτό στραβώνει. Επομένως χρειάζεται να κάνουμε κάτι οπωσδήποτε όσον αφορά το γαβαλάρι. Σε γενικές γάμες δεν θα έλεγα ότι το πείραμα πάει χάλια. Είναι λίγο πιο μπασαριστή από το λαούτο. Ίσως να ήταν και καλύτερη αν κουρδίζε σε λα, ρε, σολ, ντο, δηλαδή μια οκτάβα παραπάνω από ό,τι είναι το λαούτο μας, να πάει δηλαδή σε νησιώτικο κούρδισμα, ίσως εκεί είχε και καλύτερη συμπεριφορά. Αφού λοιπόν κατορθώσουμε και φτιάξουμε και σταθεροποιήσουμε τις χορδές μας και τις φέρουμε εκεί που θέλουμε, τότε θα τελειώσουμε και το φινίρισμα, θα ξανατρίψουμε την κιθάρα, θα την βερνικώσουμε και θα είμαστε έτοιμοι μετά να την επιδείξουμε κιόλα. Να βγούμε δηλαδή και να παίξουμε.
την έχουμε βάλει επίσης για τις βούλες μας τις άσπρες, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό, δεν μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Αν παρατηρείτε, συνεχεία ξεκουρδίζει. Θέλει, θέλει τέντομα και τέντομα και ξανά τέντομα, για να δείτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Μέχρι να κάτσουν και οι κορδές. Οι κορδές της μη κάνουν μια διφωνία μεταξύ τους, τόσο και να μπορείς να τις τεντώσεις, να τις κουρδίσεις καλά. Ίσως θέλει ότι είναι και παλιές κορδές, τις έχω βάλει εγώ το ναούτο, παλιές μου οι κορδές. Άλλωστε είπαμε κάνουμε δοκιμή. Άλλωστε έτσι πως έχουν καταντήσει και οι σημερινοί λαοκέρδες, περισσότερο μπουζουξίδες παρά συνοδευτικά όργανα. Επομένως, για να δείξουν τις ικανότητες οι σημερινοί λαοκέρδες, φλιαρούν πάνω στο λαούτο παίζοντας όλα, πολλές φορές είναι πολύ πιο δυνατά από τη λύρα και το αποτέλεσμα είναι ένας βρούχος, ένα πράγμα το οποίο είναι τελείως ακαταλαβίστικο κατά την άποψή μου και συγχωρέστε με γι' αυτό, δεν με ενδιαφέρει, ενώ η τελειότητα και η ομορφιά κατά την άποψή μου πάλι κρύβεται στην απλότητα του παίξηματος. Και τα λέμε απλότητα, μπορείς να βάλεις δύο ξυλοτεχνία και ταυτόχρονα να είσαι απλός στο παίξιμο ώστε η μελωδία να βγαίνει και να την αντιλαμβάνεσαι. Παράδειγμα τέτοιο για μένα στο κομμάτι βέβαια της λύρας ήταν ο Σκορδαλός ο Θανάσης. Το παίξιμό του ήταν στυκτό, ήταν απλό και δεν έλειπε της δεξιοτεχνίας που τις περισσότερες φορές μέσα από τα δοξαριές που έκανε έβγαινε και έμπαινε μέσα πάντοτε στο χρόνο χωρίς αυτό να αλλοιώνει το κομμάτι. Σας ζάλισα, θα τα πούμε σε λιγάκι.